Σε 2.313 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορονοϊού, τα οποία κατεγράφησαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Κατά το ίδιο διάστημα κατεγράφησαν 30 θάνατοι. Παράλληλα, σε 361 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι ασθενεί στι μονάδε εντατική θεραπεία. Από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 24 ωρών, τα 14 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στι πύλε εισόδου τη χώρα. Ο συνολικό αριθμό των κρούσματων ανέρχεται σε 690. 2.197 εκ των οποίων 50,8% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών 116 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.171 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 30 ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 15.348 θάνατοι. Το 95,4% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και Άνω. Ο αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 361. Η διάμεση ηλικία του είναι 66 έτη. Το 80,6% έχει υποκειμενό νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 319 είναι ανεμβολιαστοί ή μερικώ εμβολιασμένοι και 42 είναι πλήρω εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας 3.239 ασθενείς. Εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 210. Ο μέσο όρο εισαγωγών του επταημέρου είναι 202 ασθενεί. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη. Στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τη Έρε καταγράφονται 270 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Πιο συγκεκριμένα 56 στον Εύρο, 18 στη Ροδόπη, 53 στην Ξάνθη, 35 στην Καβάλα, 1 στη Θάσο, 61 στη Δράμα και 46 στις Σέρες.